Καλά, δεν έπεσαν και από τα σύννεφα στον Άρη, το περίμενα. Τους άλλους δεν είχαν η αίτηση για επιβολή ποινών που είχε κάνει ο Κώστας Μήτρου, παρότι την έκανε πολύ βιαστικά αμέσως μετά που πέρασαν το χρονικό περιθώριο. Από τη στιγμή που δεν πλήρωσαν, ήξεραν ότι η απόφαση λογικά θα ήταν υπέρ του ποδοσφαιριστή. Το περίμεναν δηλαδή, και ότι θα έπρεπε να του καταβάλουν μετά εφάπαξ το ποσό το υπόλοιπο, 350.000. Ο Άρης είχε κάνει αντέτηση, θυμίζω, ζήτησε το υπόλοιπο αυτό πόσο να πληρωθεί σε 10 ισόποσες δόσεις. Το απέρριψε το διαιτητικό, δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή και θα πρέπει ο Άρης να του καταβάλει τα 350 χιλιάρικα το επόμενο διάστημα, όχι τις επόμενες 5 μέρες, γιατί ακόμη είμαστε στο στάδιο της επιβολής ποινών, όχι της ενεργοποίησης. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να πληρωθεί ο Μήτρογλου για να μην υπάρχουν άλλες συνέπειες. Εντός 5 ημερών, βαθμών. Όχι, εντός 5 ημερών, διότι καταρχάς δεν έχουμε το σκεπτικό, είναι στο διατακτικό ακόμη. Και κατά δεύτερο λόγο, επαναλαμβάνω, είναι η επιβολή, είμαστε στο στάδιο της επιβολής, όχι της ενεργοποίησης ακόμη της ποινής. Αλλά όπως και να έχει, από την ΠΑΕ το ήξεραν, το περίμεναν και θα τακτοποιήσουν όπως και να έχει αυτή την οφειλή των 350.000 ευρώ το επόμενο διάστημα, εντός των χρονικών ορίων που τους επιτρέπει, που τους δίνει ο νόμος. Πολύ εύκολα, πολύ ωραία, 350 χιλιαρικάκια για τον Κώστα Μήτρο, είναι όλα τα άλλα που έχει πάρει φυσικά, εννοείται. 600 ήταν. Τι να πούμε. Αυτά είναι προσέχεις για να έχεις. Μεγάλα κλίματα έχει κάνει στη διαχείριση. Έτσι, μεγάλα κλίματα έχει κάνει. Ο Μήτρογλου είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, ίσως η πιο χαρακτηριστική, γιατί είχε από πίσω του και ένα βαρύ βιογραφικό. Ναι. Ένας προσφυγητή που όλοι έλεγαν, συμβούλευαν ότι είτε σε ψευθύνουσα πορεία η καριέρα του, ότι δεν είναι πια αυτός που ήταν. Και φαινόταν και από τα τελευταία χρόνια της καριέρας του πριν έρθει στον Άρη, και παρόλα αυτά ο Άρης τον απέκτησε, επένδυσε πάνω του επιθετικά, έκτισε δηλαδή στην ουσία την επίθεσή του πάνω στον Μήτρογλου και δεν εισέπραξε τίποτα. Mm-hmm. Και θα το ξαναπώ αυτό που έλεγα και τις προάλλες, ότι αν ο Άκης ο Μάντιος είχε έναν καλύτερο επιθετικό από τον Μήτρογλου, ίσως τα πράγματα να εξελίσσονταν και διαφορετικά, γιατί ο Άρης είχε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνες τις δύο διαδοχικές σεζόν. Τα λάθη πληρώνονται. Ο Μήτρογλου είναι ένα από αυτά. Ένα άλλο είναι ο Χαϊρόβιτς, ο οποίος είναι ακόμη στην ομάδα, σας πληροφορώ. Καλά. Κάνει και την προπονητική. Ας πούμε, για αυτό το λάθος, για τον Χαϊρόβιτς, εκείνο το καλοκαίρι που πήρε ο Άρης τον Χαϊρόβιτς, ο Χαϊρόβιτς είχε περάσει σχεδόν παρακαλετά από όλες τις ομάδες του πάνω διαζώματος της πρώτης εθνικής. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν σε ξυπνάει κάποιος μάνατζερ να σου πει, ρε φίλε, εδώ πέρα κάτι γίνεται με αυτόν. Για τον πήρε ο Άρης και να του κοστίσει ο Βόσνιος 1 εκατομμύριο σχεδόν. Και δεν θα έχει ακουμπήσει στην κυριολεξία στο χορτάρι. Εντάξει, για να μην πω και για τον άλλο, άλλος απίθανος αυτός, που αυτές είναι οι τρεις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, λάθη δηλαδή, τα οποία, εντάξει, καλό είναι να μην επαναληφθούν, να γίνεται καλύτερο σκάουτινγκ, καλύτερη επιλογή, για να μην πληρώνει ο Άρης τώρα λεφτά, τα οποία θα μπορούσε να τα διοχετεύσει προς άλλες κατευθύνσεις και να τακτοποιήσει άλλες υποχρεώσεις. Θα πληρωθούν όπως και να έχει. Δεν μπορεί να διαφορετικά. Το ήξερε, επαναλαμβάνω, το περίμενε ο Άρης, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα δικαιωνόταν ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, μέσα στα χρονικά πλαίσια θα τα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Έχουμε κάτι άλλο αξίο αναφοράς από το αγωνιστικό κομμάτι.